Κύριε εκπρόσωπε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Νίκο Γαλανέ, αγαπητοί συνάδελφοι, Γιάννη Φλωτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την αυτή η ειδική παρουσία και την τεράστια προσπάθεια που κάνατε εσύ και όλο το επιτελείο του Συλλόγου σε πόλεις οι οποίες είναι απομακρυσμένες. Δεν δίνεται πολλές φορές η δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στην πρόληψη της υγείας τους. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα και προβλήματα που έχει η επαρχία είναι δυστυχώς η πρόσβαση στην πρόληψη της υγείας. Ένα από τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν είναι σίγουρα η οστεοπόρωση, οι σχολείες στα μικρά παιδιά, η κύφωση και άλλα πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά θα τα αναλύσω και μετά στην ομιλία, για να δούμε πώς μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς, αλλά και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συστήματα υγείας, όπως είναι τα νοσοκομεία μας, αλλά και τα κέντρα υγείας, να συνδράμουν αποτελεσματικά για να μπορέσουν να δώσουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους πολίτες και ιδιαίτερα για την περιφρούση της υγείας τους. Θα δείτε έπειτα σε κάποια μικρά σημεία πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνατε για εμάς σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο τεράστια συμμετοχή, 530 άτομα νομίζω είναι ένας μεγάλος αριθμός. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους κυρίους του Συλλόγου που έδωσαν με αγώνα και ζήλο τον αγώνα τους για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και να δηλώσω ότι το ευχαριστώ δεν τελειώνει εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έφη, να συνεχίσουμε με τον εκπρόσωπο, κύριε Γαλανέ, σαν εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, να σας καλέσω να απευθύνετε ένα απλό χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους νέους συναδέλφους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι από τον τόπο μας. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και να το κάνετε πιο συχνά αυτό, γιατί μας δίνετε μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι γέννημα θρέμα από το Βλαχιώτη. Χιώτης Γιάννης λέγομαι, ένας από τους πολλούς χιωταίους στο χωριό μου. Σπούδασα ιατρική, κάνω καριέρα στην Αθήνα σαν ορθοπαιδικός. Διατηρώ όλες τις σχέσεις μου και τους συνδέσμους εδώ στο χωριό μου, γιατί νιώθω και εγώ κομμάτι αυτής της περιοχής και ειλικρινά και στην Αθήνα νοιάζομαι για τον τόπο. Γιατί έχω και φίλους, έχω συγγενείς, είναι οι άνθρωποι μου τέλος πάντων εδώ. Η παρούσα πράξη έγινε μετά από μία συνάντηση που είχαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γρυπιώτη, και αναλύοντας τα προβλήματα και τα κενά που έχουμε σαν επαρχία εδώ στον τόπο μας. Ευτυχώς έχω διακρίνει ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια η παροχή υπηρεσιών υγείας έχει αυξηθεί και είναι ποιοτικά πολύ καλύτερη, είτε με την οργάνωση των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων, όπου προσφέρουν ένα εξαιρετικό έργο με εξαιρετικούς επιστήμονες, είτε με επιστήμονες ιδιώτες οι οποίοι πλέον έρχονται και λαμβάνουν θέσεις εδώ στην επαρχία μας, στον τόπο μας, προσφέροντας και αυτοί ένα μέρος της επιστήμης τους, προάγοντας βέβαια την υγεία του πληθυσμού μας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον φίλο και συνάδελφο Γιάννη Γρυπιώτη, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία με χαρά μου βλέπω ότι έχει μεγαλύτερη απόχρηση από εσάς και που αυτό δείχνει βέβαια και την έλλειψη που υπάρχει πάνω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό τα προβλήματα της υγείας μας να τα προλαμβάνουμε και όχι τελικά να τα αντιμετωπίζουμε. Πρώτον, γιατί στοιχίζουν και οικονομικά και ψυχικά πολύ λιγότερο. Δεύτερον, ότι έχουμε μια κοινωνία υγιή που μπορεί να παράγει και να ζει καλά και ευίωνα. Έτσι λοιπόν κάναμε αυτή την εκδήλωση με τη συμμετοχή σας, με τη συμμετοχή μας και πιστεύω τελικά ότι θα βγει ένα καλό έργο και θα είναι μια αρχή για επόμενες τέτοιες πράξεις υγείας, ειδικά όσον αφορά την πρόληψη. Ήδη συζητήσαμε με τον Γιάννη, τον Δήμαρχο, μήπως ξεκινήσουμε τα παιδιά που μπαίνουν πλέον στην πρώτη γυμνασίου, όλα τα παιδιά, να περνάνε από ένα
σκάνινγκ το λέμε εμείς, ένα ξεκαθάρισμα προληπτικό, οδεοντιατρικό και όσον αφορά τη σχολείωση και στην κύβωση, δύο προβλήματα τα οποία όλα τα παιδιά αντιμετωπίζουμε και μπορούμε να τα προλάβουμε σε αυτή την ηλικία. Οπότε να ορίσουμε ένα σημείο την εισαγωγή των παιδιών στην πρώτη γυμνασίου, όπου εκεί πλέον θα γίνεται το ξεκαθάρισμα της γενιάς μας και τη βοήθεια σε αυτά, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έχουμε μια καλή υγεία. Αυτά είχα να πω. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Δήμαρχο να ξεκινήσει να μας πει κάποια επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την ανάπτυξη της υγείας με την καινούργια τους μορφή, την κοινοτική υγεία. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. Εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό τον καιρό να πηγαίνουμε σε στοχευμένες πιλωτικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες καταφέραμε να ελέγξουμε περίπου 1.400 άτομα. Έχουμε δηλαδή δεδομένα αυτή τη στιγμή στη διάθεση του Δήμου Ευρώτα 1.400 άτομα, τα οποία πρόκειται σύντομα μετά από αυτή την χαρτογράφηση της υγείας να την υπαγάγουμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλησης για να μπορέσει ο κάθε δημότης να έχει την ξεχωριστή δική του κάρτα υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να επισκέπτεται τον γιατρό του στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού με όλες τις εξετάσεις του. Και αυτό διότι θα μπορεί ο κάθε γιατρός να τις καταχωρεί μέσα σε αυτό το σύστημα. Έχουμε συνεργαστεί με διάφορους φορείς, με το Ινστιτούτο Παστέρ, με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας σαν Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μικροβακτηριδίων. Μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή μας εδώ ξαναήρθε η ελονοσία, ξαναήρθε η φυματίωση, ξαναήρθαν ασθένειες στις οποίες κάποιοι από εσάς τις έχουν συναντήσει και αναγκαστήκαμε πλέον με συντονισμένες προσπάθειες να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτού του είδους τις νέες παλαιές ασθένειες που ξαναεπισκέφθηκαν την περιοχή μας. Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το Νοσοκομείο Μολάων, το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, στοχεύσαμε στην ουσία να υλοποιηθεί μια καταγραφή των προβλημάτων της υγείας που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε ζωτικά σημεία, μέτρηση χοληστερίνης, ζαχάρου, τριγλυκεριδίων, καθώς επίσης και οστεοπόρωσης. Στην ουσία εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση, ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, γιατί δυστυχώς στην επαρχία ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ο προληπτικός έλεγχος της γυναίκας. Και σε εξετάσεις ρουτίνας, όπως θα ονομάζαμε στο κέντρο, όπως είναι το τεστ Παπα-Νικολάου. Και αυτό διότι θέλεις από αμέλεια, θέλεις από στην ουσία από αδιαφορία, θέλεις από ταλαιπωρία και από φόβο να μην αφήσουμε την οικογένεια ή και από τον ίδιο το φόβο της ασθένειας, απέφευγαν οι περισσότεροι, όπως θα δείτε, να επισκέπτονται τον γιατρό τους. Στοχεύσαμε ουσιαστικά λοιπόν στο να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα για να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να μπούμε σε μια διαδικασία όπως αυτή που ζήσατε όλοι εσείς εδώ αυτές τις μέρες. Περίπου 1.000 άτομα λοιπόν ελέγχθηκαν. Εφαρμόστηκε ένα ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας σε αυτά τα άτομα. Κάποιοι από εσάς ίσως και να το θυμούνται που επισκεπτόντουσαν από νοσηλευτές και από επισκέπτες υγείας του Δήμου κάποια περιφερειακά ιατρία όπου έκαναν κάποιες εξετάσεις. Σχεδιάσαμε πιλωτικά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος για να ενισχύσουμε ουσιαστικά και το πρότυπο μεσογειακού μοντέλου διατροφής. Οπότε είναι και ευτυχία που είστε εδώ για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ελέγξαμε λοιπόν την τροφή και όπως θα δείτε εδώ, η υγιεινή κανονική θρέψη της περιοχής από το ερωτηματολόγιο, από τον πίνακα, αγγίζει το 74,5%. Μία κακή θρέψη των ανθρώπων είναι στο 15%. Είναι μεγάλο το ποσοστό μέσα στην οικονομική κρίση, πρώτης οικονομικής κρίσης ήταν τα αποτελέσματα και μας ανησυχούν γιατί πρέπει να τα επαναλάβουμε. Το 2,5% του πληθυσμού του Δήμου Ευρώτα, από τους αυτούς που ελέγξαμε, τα δείγματα που είχαμε πάρει, έχει σαχαροδιαβήτη. Η διατροφή
του 5,6% είναι άναλη. Δεν έχει δηλαδή αλάτι. Ενώ το 3,4% προσέχει γιατί έχει κάποιες άλλες παθήσεις. Ποιοι πίνουνε? Είδαμε ότι το 89,72% δεν πίνει. Θεωρώ ότι ίσως να είναι ανάποδο. Αλλά θα λέγαμε. Αλλά προσέξτε, είπα μια προηγουμένως είπα ένα πράγμα, ότι από τα 1000 άτομα που εξετάστηκαν, τα 850 ήταν γυναίκες. Έτσι. Οπότε διορθώνουμε, δεν υπήρξε λάθος. Τι έγινε με το κάπνισμα? Το 78,5% δήλωσε ότι δεν καπνίζει. Ίσως κάποιες γυναίκες να δηλώνουν και ψευδή στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί. Ενώ το 16,20% δηλώνει καπνιστής. Με την πίεση θα δείτε ότι ένα μεγάλο, το 33,9% είναι υψηλού κινδύνου. Στις περισσότερες περιοχές, εκείνο που εντοπίσαμε ήταν ότι βρίσκαμε ανθρώπους που δεν γνώριζαν ότι είχαν μεγάλη αρτηριακή πίεση, είχαν προβλήματα αρτηριακής πίεσεως. Κάποιους από αυτούς τους κατευθύναμε στους γιατρούς τους ή κλείσαμε ραντεβού στα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να τους δώσουμε το δικαίωμα της πρόληψης. Ενώ ένα ποσοστό παρουσίαζε 7,4%, παρουσίαζε χαμηλή υπόταση. Το ζάχαρο από 60 μέχρι 120 ήταν το 75,3%, ενώ το 20,5% των εξεταστέντων είχε ζήτημα σαχάρου, υψηλό ποσοστό. Τα τριγλυκερίδια ήταν εξαρτώμενα των περιοχών. Ομολογώ ότι περίμενα στα ορεινά τμήματα του Δήμου Ευρώτα, επειδή οι διατροφικές συνήθειες ήταν περισσότερο σε εγωπρόβατα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, περιμέναμε να δούμε στοιχεία υπερβολικά. Έγινε το ανάποδο. Δηλαδή, οι ορεινές περιοχές δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτά. Είναι ένα ερωτηματικό. Βέβαια, εκείνο που είδαμε ήταν ότι στις περινές περιοχές είχαμε ψηλά τριγλυκερίδια. Η χοληστερίνη. Και εδώ λοιπόν το μισό των εξεταστέντων ήταν επιθυμητά τα όρια. Οι υπόλοιποι μισοί όμως είχαν προβλήματα. Και κάποιοι ιδιαίτερα προβλήματα. Με πάρα πολύ ψηλούς δείκτες. Χωρίς να το γνώριζαν. Αυτό ήταν και το παράξενο. Αυτό ήταν το ερέθισμα μας έδωσε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά που θα δείτε μετέπειτα. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τι έχει γίνει. Κάποιοι από εσάς εξεταζόσασταν, αλλά δεν γνωρίζατε γιατί. Πόσο συχνά κάνει εργαστηριακό έλεγχο ο πολίτης του Ευρώτα? Κάθε 6 μήνες. Το 9%. Αυτές είναι οι γυναίκες. Κάθε χρόνο το 32%. Πάνω από ένα χρόνο το 4,3%. Σπάνια έως σχεδόν ποτέ το 38%. Σοβαρό γεγονός. Γιατί όμως δεν πάμε να κάνουμε εξετάσεις? Είπαμε, οικονομική κρίση. Μήπως οι λόγοι είναι οικονομικοί? Όχι. Το 0,6% δεν απάντησε ότι έχει οικονομικά προβλήματα για να μπορέσει να πει ότι εγώ δεν πάω να κάνω εξετάσεις γιατί είναι ακριβά. Υπενθυμίζω ότι εκτός το ότι τα ταμεία εδώ είναι κατά κύριο λόγο του ΟΓΑ, υπάρχουν και τα ιατρία, τα μικροβιολογικά, τα οποία ουσιαστικά πάντοτε συντηρούν χαμηλότερες τιμές, αφενός και αφετέρου σε πολλές περιπτώσεις δεν αμείβονται κιόλας. Γιατί όμως δεν πάμε? Το 42,6% απάντησε ότι αμελώ. Δεν πάω. Διερωτηθήκαμε αν φοβούνται. Όχι. Το 1,25%. Ενώ το 42,9% κάνει κατά βάση κάνει συχνά εξετάσεις. Πόσο κοιμόμαστε στο Δήμο Ευρώτα?
Είναι επαρκής λοιπόν ο ύπνος, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, γιατί είπαμε αυτές τις ερωτήσεις. Πολλοί ξυπνούν με πονοκέφαλο και διερωτούνται γιατί. Και κάποιοι οδηγούνται σε μετέπειτα ηλικίες να κάνουν τα τεστ άπνοιας που λένε για όσους το έχουν ακούσει. Δηλαδή, λέμε ο άντρας με ροχαλίζει και δεν κοιμάμαι το βράδυ. Ή η γυναίκα με ροχαλίζει και δεν κοιμάμαι εγώ το βράδυ. Ή ροχαλίζουμε και οι δύο και το πρωί ξυπνάμε και οι δύο με ένα πονοκέφαλο. Δεν είναι το ροχαλιτό που μας κάνει, είναι η άπνοια. Όμως το 68% απάντησε ότι είναι επαρκής ο ύπνος του, ενώ το 5,6% δήλωσε ότι παίρνει ηρεμιστικά. Ποιες γυναίκες έχουν κάνει γυναικολογικές επεμβάσεις? Από αυτό το ποσοστό θα δείτε ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό αγνοούσε ότι έπρεπε να κάνει και επεμβάσεις. Το 52,9% δήλωσε ότι δεν έχει κάνει ποτέ μία γυναικολογική επέμβαση. Το 35% αγνοούσε καν. Ενώ το 11,8% δήλωσε ότι έκανε κάποια γυναικολογική επέμβαση. Επομένως, γνωρίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε ένα πληθυσμό όπου η πλειοψηφία των ατόμων μέχρι σήμερα είναι ηλικιωμένα άτομα. Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχουν περισσότερες ανάγκες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εν συγκρίση με έναν νεαρότατο πληθυσμό. Δεύτερον, τα άτομα αυτά, αποδείχθηκε, έχουν πρόσβαση έστω και μια φορά το χρόνο για τον προληπτικό έλεγχο που υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται. Παρ' όλα αυτά, οι ανάγκες που προκύπτουν είναι αρκετά πιο αυξημένες. Ο ηλικιωμένος πληθυσμός, χωρίς να θέλω να πω ότι εδώ είμαστε ηλικιωμένος πληθυσμός, στερείται ενημέρωσης πάνω σε θέματα υγείας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι και πριν από μία δεκαετία κανείς δεν γνώριζε ότι πρέπει να κάνει μία πρόληψη. Τι σημαίνει σχολίωση? Πολλοί καμπουγιάζουν στο τέλος της ηλικίας τους. Γιατί? Γιατί πρόσεξαν από πριν. Να λοιπόν μία πρόληψη. Μπορεί οι μετρήσεις που έγιναν όμως και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν να δείχνουν κάποια ικανοποιητικά συμπεράσματα, παρόλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ελάχιστα. Εν κατακλείδη λοιπόν, κλείνοντας το ερευνητικό κομμάτι, προκύπτει πως ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά στον άνθρωπο, που είναι η υγεία και το δικαίωμα στη ζωή, αρχίζει με τον καιρό και αφαιρείται από αρκετό κόσμο. Αφενός η οικονομική κρίση, αφετέρου η πολιτική κρίση, καθώς και η κοινωνικο-ανθρωπιστική κρίση, δημιουργούν ένα πλέγμα εμποδίων που αποθούν το εκάστοτε χρήζον άτομο να του παραχθεί η ανάλογη ιατρική φροντίδα. Ποιες είναι οι δράσεις που έχει κάνει, πρόκειται να κάνει ο Δήμος στη συνέχεια, για να κλείνω. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περίπου 260 άτομα για μελάνωμα, 6 βρέθηκαν θετικοί, 2 έκαναν επέμβαση και ζουν παρά το γεγονός ότι είχαν κακοήθεις μελάνωμα. Σημαντικός δείκτης. Και όταν λέω ζουν, εννοώ ότι αν το είχαν αφήσει, στον χρόνο μέσα θα είχε δημιουργηθεί ένα ειδικότερο ζήτημα. Και μάλιστα δεν πήραν ούτε καν χημειοθεραπεία. Και αυτό το λέω σε όλους εσάς που καμιά φορά λέμε ότι μην την πειράξουμε την ελιά, γιατί αν την πειράξουμε, πιθανότατα να συμβούν τα παράλογα. Όχι, δεν είναι έτσι. Συνεχίζοντας, έχουμε κάνει περίπου σε 200 άτομα ενδοκρινολογικές εξετάσεις. Αναδείχθηκε ιδιαίτερο το πρόβλημα του θυροειδίου. Από αυτό, ένα 5% αγνούσε καν ότι έχει προβλήματα στο θυροειδί του, παρά το γεγονός ότι είχε αρρυθμίες. Συνεχίζουμε με εξετάσεις που κάναμε διάφορες και με οστεοπόρωση. Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας από τους 3 Δήμους στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικής στην οστεοπόρωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τελευταία ήταν στη Νέα Υόρκη, νομίζω, που ήταν που είχε γίνει. Και η εργασία αυτή βραβεύτηκε ως μια έξυπνη εργασία από την άποψη ότι εμείς ελέγξαμε, είδαμε κάποια περιστατικά και πραγματικά σε μια περιοχή που είναι αγροτική και που νομίζουμε ότι όλοι πίνουν το γάλα τους από μικρά παιδιά και που δεν θα έχουμε προβλήματα στα κόκαλά μας, δυστυχώς αναδεικνύονται ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Δήμος λοιπόν τώρα ξεκίνησε να κάνει δράσεις πάνω και στην πολιομιελίτιδα, γιατί επανέρχεται και αυτό, και στις λοιμώδες ασθένειες. Ελονοσία, θυματίωση,
Μην τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Έτσι. Ακούσατε για τη Σπάρτη. Ακόμα όμως δεν έχουμε ακούσει για την περιοχή μας. Παρά το γεγονός ότι σας εγγυώμαι ότι και εδώ υπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει. Επομένως, τι κάνουμε γι' αυτό? Καταθέσαμε ήδη μια πρόταση της ψηφιακής εγγύησης, όπως σας είπα προηγουμένως, δημιουργώντας μια πλατφόρμα, ένα health kiosk, πάνω στο οποίο εμείς πρόκειται, εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό, να αρχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε, ούτως ώστε να δώσουμε δυναμικά τέτοιες συναντήσεις όπως έγιναν σήμερα εδώ. Εκείνο που ουσιαστικά μας προβλημάτισε ήταν η επάνωδος και σεξουαλικών νοσημάτων, καθώς επίσης και η πατήντα σε η Β. Και ιδιαίτερα σε μικρούς πληθυσμούς, δηλαδή σε μικρά ηλικιακά άτομα, δηλαδή από 20 μέχρι και 26 χρονών, δείχνει μια μεγάλη αύξηση. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εμείς τώρα τι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε? Και εδώ πάμε να κάνουμε ειδικές προπαγανδιστικές, να το πούμε έτσι, ημερίδες στους νέους ανθρώπους, για να αντιληφθούν ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και θα πρέπει να προλάβουμε, διότι σκεφτείτε ότι όσο περνούν τα χρόνια θα δίνονται μεγαλύτερη, θα δημιουργούνται ακόμα περισσότερα προβλήματα. Υπολογίζουμε ότι άμεσα θα εξετάσουμε άλλα 600 άτομα πάνω τουλάχιστον στην υπατήτητα Σ και στη Β. Είπα για τη θυματίωση. Δυστυχώς, σας είπα, να μιλάμε ειλικρινά, γιατί κάποτε φώναζα για την ελληνοσία και κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτά που έλεγα ήταν υπερβολικά και τα ζήσαμε. Φτάσαμε από 57 άτομα που ήταν πριν από 3 χρόνια να το μηδενίσουμε. Δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Και φέτος θα πρέπει να ανησυχείτε το ίδιο όπως έπρεπε να ανησυχείτε εδώ και αρκετά και αρκετά χρόνια. Επομένως, το ίδιο συμβαίνει και για τη θυματίωση. Για τα παιδιά, επειδή ανησυχούμε περισσότερο για αυτά, προκύπτει νέα δράση, η οποία πρόκειται να σας ανακοινωθεί σύντομα, ούτως ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε όλο τον έλεγχο των παιδιών μας, για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το τομέα. Επομένως, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε με την ανάπτυξη κέντρων προληπτικής ιατρικής, γιατί εκείνος στόχος μας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε τις δράσεις μας και εσείς να γνωρίζετε ότι το μήνα Φεβρουάριο θα γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Το μήνα Αύγουστο θα επαναλαμβάνονται οι ίδιες εξετάσεις. Ανάλογα με το τι θα σας λένε οι γιατροί σας, θα ερχόσαστε εδώ να κάνετε τον έλεγχό σας. Που σημαίνει ότι κάποιες από εσάς πολύ πιθανόν να μην χρειαστεί να ξανακάνετε εξέταση στο εξάμεινο, αλλά στο χρόνο επάνω. Θα το οργανώσουμε, θα προσπαθήσουμε να μην κουραζόσαστε, ούτε και να κουράζουμε και τους γιατρούς που έρχονται σε εθελοντικά εδώ, αλλά και πάνω απ' όλα να δώσουμε και έμφαση και στις μονάδες υγείας της περιοχής μας, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, το Νοσοκομείο Μολάων και το Νοσοκομείο της Σπάρτης, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε το αίσθημα ασφάλειας στην πρόληψη των πολιτών μας. Συνάδελφοι, θεωρώ ότι το έργο που γίνεται στην περιοχή και από τους συναδέλφους είναι ουσιαστικό. Η δυνατότητα της παρουσίας σας, μάλλον η παρουσία σας σήμερα εδώ, μας δίνει μια ιδιαίτερη δυνατότητα να τονίσουμε με έμφαση ότι ο ιατρικός κόσμος της Λακωνίας έχει ιδιαίτερα προβληματιστεί στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και ακούμε και στη τηλεόραση καθημερινά. Όμως, ο προβληματισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι στην πρόληψη. Πρόληψη, επομένως, σημαίνει συνεργασία όλων των πιθανών φορέων οι οποίοι μπορούν να συλλάβουν, ώστε να έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Κλείνω, διότι δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε εμείς. Η ολοκληρωμένη διερεύνηση και διαχείριση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας του Δήμου Ευρώτα, μέσω της ανάπτυξης επομένως μιας πρότυπης υποδομής πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί ποντάρουμε. Θέλουμε τη βοήθειά σας, όπως θέλουμε και τη βοήθεια των γιατρών, που θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Πουφίδη που βρίσκεται εδώ και τον κύριο Μιλιώρη που βρίσκεται εδώ, τον κύριο Γαλανό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι ηλικιακά είμαστε στη... Λοιπόν, οπότε, ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετείχατε. Να είστε σε επαφή πάντοτε με το τηλέφωνο σας. Όταν ακούτε
Πήραμε μια λαμπρή εμπειρία από το Σύλλογο, γιατί η συνεργασία αυτή είχε αυτό το αποτέλεσμα, ενώ μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Γι' αυτό ευχαριστώ και τον Γιάννη Λεχιώτη, ο οποίος όταν μου το είπε, εγώ ανησύχησα, αλλά μου λέει μην ανησυχείς, εσύ δώσε μου δύο άτομα και τα υπόλοιπα δικά μας. Και το αποτέλεσμα φαίνεται. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους ντόπιους και τους υπόλοιπους και όλους εσάς που συμμετείχατε σε μια τόσο σημαντική ημερίδα. Εμείς οφείλουμε να σας δηλώσουμε ότι θα είμαστε παρόντες. Θα σας ανακοινώσουμε στον επόμενο μήνα ότι το πρόγραμμα θα προβλέπει για τον καρκίνο του μαστού μια επανάληψη και για τον καρκίνο του εντέρου. Επομένως, να είμαστε, έχουμε τα τηλέφωνά σας, νομίζω οι περισσότεροι τα έχουν αφήσει, οπότε θα κρατήσουμε και τα στοιχεία τους. Θα είμαστε εδώ για να ξαναέχουμε μια ανάλογη επιτυχία έχοντας την εμπειρία αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχνάμε. Ναι. Να ευχαριστήσω όμως και τον κύριο Φελούρη, το Ελλάδα TV, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στους πολίτες που δεν είχαν έρθει να είναι εδώ. Και να γνωρίζετε ότι όσοι δεν προλάβατε, θα μας δοθεί μια νέα ευκαιρία για να το ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να πω πάλι 2-3 πράγματα για αυτό το σύλλογο Πεταλούδα, ο οποίο είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Καμία σχέση βέβαια με όλα αυτά που ακούγονται την τελευταία εβδομάδα στην τηλεόραση. Δεν έχει λάβει καμία χορηγία από πουθενά, τουλάχιστον από κυβερνητικό όργανο. Όλες οι χορηγίες είναι από ιδιώτες και από εταιρείες οι οποίες έχουν συναφή ενδιαφέροντα. Και βέβαια έχουμε άτομα τα οποία έχουν δώσει την ψυχή τους για τον θελοντισμό πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος Πεταλούδα αριθμεί περίπου στα 12 με 13.000 μέλη από την τελευταία καταγραφή που κάναμε. Οργανώνει τα τελευταία χρόνια την Παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης στην Αθήνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, όπου για την τελευταία του 2013 που έγινε τον Οκτώβριο είχαμε μια συμμετοχή 3.500 ατόμων. Ένα τετραήμερο με μια τρομερή συμμετοχή και μεγάλο όφελος για τον πληθυσμό. Η πρόεδρος, η κυρία Μέμη Τσεκούρα, που δυστυχώς λόγω υποχρέωσεων δεν μπορούσε να έρθει, ήταν η πρώτη η οποία ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε το ερευνητικό κέντρο του νοσοκομείου ΚΑΤ όταν ήμασταν πριν 14 χρόνια περίπου. Και από εκεί σιγά σιγά αυτό γιγαντώθηκε χάρη στην ανάγκη του πληθυσμού για να λάβει αυτήν την υπηρεσία και χάρη στον εθελοντισμό των ανθρώπων που ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν κάτι στους υπολείπους. Ο κύριος σκοπός αυτού του συλλόγου είναι η οστεοπόρωση. Και εδώ θα ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι η οστεοπόρωση. Είναι ερωτήματα τα οποία βασανίζουν τον περισσότερο κόσμο και δεν το γυναικείο. Ερωτήματα που είναι το τι είναι η οστεοπόρωση, πόσο επικίνδυνη είναι, ποιους αφορά η οστεοπόρωση, μπορώ να την προλάβω και αν την έχω μπορώ να την θεραπεύσω. Ερωτήματα τα οποία απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια ανατομία των όρων. Τι είναι οστεοπόρωση? Οστεοπόρωση ονομάζουμε τη μείωση της αντοχής του οστού, η οποία είναι τόσο μεγάλη ώστε να είναι εύκολο αυτό το οστό να σπάσει. Ενώ ο άλλος όρος, οστεοπενία, είναι πάλι η απώλεια της αντοχής του οστού, αλλά η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη και η οποία δεν μας προκαλεί εύκολα κάταγμα, αλλά μπορεί να αποτελέσει τον πρόναο η οστεοπενία για να περάσουμε στην οστεοπόρωση. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για θέμα αντοχής του οστού. Έχουμε το γερό κόκαλο, το οποίο δεν σπάει, το ελαφρά αδυνατισμένο κόκαλο, το οποίο είναι το οστεοπενικό, και το σοβαρά αδυνατισμένο κόκαλο, το οποίο είναι το οστεοπορωτικό. Για όσους μπορούν να δουν το πάνελ, θα δουν δύο εικόνες. Αυτές οι εικόνες μοιάζουν σαν ένα σφουγγάρι, να το κοιτάμε από κοντά. Έτσι μοιάζει το κόκαλό μας, αν το δούμε με μικροσκόπιο. Η μία εικόνα που δείχνει ένα πυκνό σφουγγάρι, αυτό είναι το φυσιολογικό κόκαλο. Ενώ η άλλη εικόνα, με το αραιό περιεχόμενο, είναι το οστεοπορωτικό. Είναι πασιφανές λοιπόν να δούμε ότι το φυσιολογικό κόκαλο έχει μεγαλύτερη αντοχή, ενώ το άλλο πλέον είναι πολύ αδύνατο και με την πρώτη κρούση θα σπάσει.
Πόσο επικίνδυνη είναι η οστεοπόρωση λοιπόν? Είναι πολύ επικίνδυνη διότι δεν έχει συμπτώματα. Μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να έχει οστεοπόρωση, να έχει έφραστο κόκαλο, αλλά να μην το γνωρίζει. Και όταν βρεθεί η στιγμή που πρέπει το κόκαλο να σε στηρίξει, πέφτοντας στο πεζοδρόμιο, αυτό είναι να μην αντέξει και να σπάσει είτε ισχύο, είτε χέρι, είτε σπονδυλική στήλη. Είναι ένα νόσημα το οποίο δεν έχει συμπτώματα, δεν προειδοποιεί, αλλά δυστυχώς οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες και ονομάζονται κατάγματα, σπασίματα. Η οστεοπόρωση συμβάλλει, προσβάλλει μία γυναίκα στις τρεις. Δηλαδή, αν μετρήσουμε εδώ πέρα πόσες γυναίκες είσαστε, μία στις τρεις που κάθεται ανά σειρά έχει οστεοπόρωση. Και βέβαια προσβάλλει έναν άντρα σε κάθε πέντε. Πάλι μεγάλο ποσοστό, διότι η οστεοπόρωση δεν είναι πλέον μόνο νόσημα της γυναίκας, αλλά και του άντρα. Και το σημαντικότερο, ανά 3 δευτερόλεπτα παγκοσμίως έχουμε και γίνεται και ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μιλήσει ήδη 10 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά φανταστείτε πόσοι μεγάλοι άνθρωποι συνήθως έχουν πέσει, έχουν υποστεί ένα κάταγμα και πόσοι από αυτούς έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο και είναι τώρα πρώτη αίθουσα στο χειρουργείο, ανησυχώντας αν θα βγουν από το χειρουργείο ή όχι. Ποιους αφορά η οστεοπόρωση? Η οστεοπόρωση αφορά όλους, από μικρούς μέχρι μεγάλους, άντρες, γυναίκες. Εκδηλώνεται βέβαια στη δικιά μας φυλή, την Καυκάσια, τη Λευκή Φυλή, περισσότερο στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Αλλά οι λόγοι προϋπάρχουν και κρατήστε το αυτό, διότι η οστεοπόρωση είναι κατά βάση κληρονομική νόσος. Το έχει η γιαγιά, το παίρνει το γονίδιο η μαμά, το δίνει στην κόρη και το παίρνει και το εγγόνι. Άρα μιλάμε για μία ύπουλη νόσος και έτσι χαρακτηρίζεται στα βιβλία μας, οστεοπόρωση ή ύπουλη νόσος. Έρχεται από παλιά, φεύγει στο μέλλον, είναι υπόκοφη και εμφανίζεται μόνο όταν πέσουμε. Οστεοπορωτικά κατάγματα μπορεί να έχουμε στη σπονδυλική στήλη, στον καρπό και στα ισχία, στις σκούπες, τα γνωστά, τα οποία είναι και μοιραία για τους μεγάλους ανθρώπους. Εξού και η γνωστή παροιμία σχετικά με τους μεγάλους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε τρεις σπονδυλικές στήλες. Η μία είναι φυσιολογική, η δεύτερη όμως έχει κάτσει ο σπόνδυλος. Αυτό που λέμε έκατσε ο σπόνδυλός μου. Τι σημαίνει? Ότι βούλιαξε. Αυτό προκαλεί πόνο. Και δεν χρειάζεται να πέσουμε για να το πάθουμε αυτό. Όταν έχουμε μεγάλη οστεοπόρωση, με ένα φτέρνισμα δυνατό, αυτό το φτέρνισμα είναι ικανό να μας σπάσει το σπόνδυλο. Αυτά είναι τα αυτόματα οστεοπορωτικά κατάγματα, που βέβαια ελάχιστες φορές ευτυχώς είναι μοιραία, δηλαδή πλέον μπορεί να παραλύσουν και τον άνθρωπο. Αλλά σίγουρα θα τον βασανίσουν πολύ καιρό με πάρα πολύ πόνο. Εδώ βλέπουμε μια ακτινογραφία που ουσιαστικά βλέπουμε πώς είναι οι σπόνδυλοι από μέσα. Σκοροφαγωμένοι, αραιοί. Το νιώθει καθένας που το βλέπει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στηρίξει το σώμα, το βάρος του σώματος. Και βέβαια ο μεσαίος σπόνδυλος, αν δείτε, πλέον έχει σπάσει και έχει βουλιάξει, έχει κάτσει. Και βέβαια όταν αρχίζουν και κάθονται οι σπόνδυλοι, τι γίνεται? Χάνουμε ύψος. Άρα ένας λόγος που πρέπει να πάμε στο γιατρό, γιατί μάλλον θα έχουμε οστεοπόρωση, είναι όταν πλέον ράφια τα οποία δεν τα φτάναμε πριν 10 χρόνια, πλέον δεν τα φτάνουμε. Εκεί που βάζαμε τον καφέ μας ψηλά στο ντουλάπι, πλέον δεν τον φτάνουμε για να τον πάρουμε. Αυτό κάτι σημαίνει. Τι? Ότι έχουμε χάσει ύψος. Ύψος θα έχουμε χάσει είτε επειδή κάτσε σπονδυλική στήλη, είτε επειδή το άλλο κομμάτι της σημερινής εξέτασης έχουμε σκολίωση και πλέον αρχίζουμε και καμπουριάζουμε. Και καμπουριάζοντας πλέον τα χέρια μας έρχονται πιο χαμηλά και δεν μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Κρατήστε ως δεδομένο ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος πέφτει και σπάει το χέρι του, πενταπλασιάζονται οι πιθανότητες να κάνουν και ένα επόμενο κάταγμα. Στατιστικά αυτό λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έσπασε το ισχύο του έχει 30% πιθανότητες τον ίδιο χρόνο να σπάσει και το άλλο του ισχύο.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έσπασε το χέρι του πέφτοντας στο πεζοδρόμιο έχει 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να ξανασπάσει και το άλλο του χέρι. Βλέπουμε ότι είναι πολύ σοβαρό. Πώς δημιουργείται η οστεοπόρωση? Η οστεοπόρωση ξεκινάει από την εμβρυϊκή ηλικία, όταν αρχίζει το έμβριο και στείνει τα κόκαλά του, για να βγει μετά στη φύση και να αρχίζει να μεγαλώνει, να ηλικιωθεί και να γεράσει. Από εκεί ξεκινάει η οστεοπόρωση. Από την εμβρυϊκή ηλικία αρχίζουμε και χτίζουμε κόκαλο. Χτίζουμε κόκαλο, χτίζουμε κόκαλο, χτίζουμε κόκαλο και κάποια στιγμή, φτάνοντας περίπου στην ηλικία 25 με 30 χρονών, έχουμε το γερότερο κόκαλο που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Είναι η κορυφαία οστική μάζα, έτσι λέμε. Δηλαδή, το πιο γερό κόκαλο μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Από τι εξαρτάται όμως αυτό? Ξερτατάται από την κληρονομικότητα. Όταν η μαμά ή ο μπαμπάς έχει το DNA της οστεοπόρωσης, αυτός ο άνθρωπος, όσο και καλά να τρώει, όχι και καλή ζωή να έχει, δεν πρόκειται να φτάσει σε ένα πολύ γερό κόκαλο, γιατί το DNA του το διατάζει. Θα φτάσει σε ένα σχετικά καλό κόκαλο. Επίσης, πλην της κληρονομικότητας, είναι αν το παιδί μέχρι τα 25 πέρασε κάποια σοβαρά νοσήματα, τα οποία δεν έφαγε για αρκετό καιρό, έλαβε φάρμακα τα οποία προσβάλλουν και το κόκαλο, και αυτό το άτομο δεν θα καταφέρει να έχει τη μέγιστη αντοχή στο κόκαλό του όταν φτάσει περίπου στην ηλικία 25 με 30 χρονών. Ορμονολογικοί παράγοντες. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Η κοίηση. Βλέπουμε πέρα στατιστικά ότι οι γυναίκες από τα 19 τους παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Είναι εξαιρετικά καλό, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Διότι όταν η μια μητέρα από τα 19 της ξεκινάει και στα 27 της έχει κάνει 2 και 3 παιδιά, σημαίνει εκεί που έχτιζε το δικό της κόκαλο, έχτιζε και των παιδιών το κόκαλο. Άρα από κάπου κάποιος δεν έφτιαξε το καλύτερο κόκαλο. Και είναι η μαμά που στερείται αυτό. Βέβαια, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας η γυναίκα να μην ξεκινά να γεννά από τα 19 της, βέβαια. Αλλά θέλει μία προσοχή. Ο γιατρός, ο γυναικολόγος, να τα λάβει σοβαρά υπόψη όλα αυτά και να τροφοδοτεί τη γυναίκα με το ανάλογο ασβέστιο, είτε με ταμπλέτες, είτε από τη διατροφή της, ώστε να μπορεί η μητέρα αυτή να καλύπτει και τις δικές της ανάγκες, γιατί αναπτύσσεται αυτή η μητέρα μέχρι τα 27-28, αλλά και το μωρό το οποίο έχει στην κοιλιά της. Οπότε έχουμε διάφορους προδιαθεστικούς παράγοντες οι οποίοι μας οδηγούν στην οστεοπόρωση. Είναι το φύλο, είπαμε ότι οι γυναίκες κάνουν πιο συχνά οστεοπόρωση από ότι οι άντρες. Είναι η προεμινοπαυσιακή ανεπάρκεια των ιστρογόνων, που θα μας αναλύσει ο κ. Σαλομανής ως ενδοκρινολόγος. Τι σημαίνει όταν μια γυναίκα έχει προεμινοπαύση? Τι σημαίνει όταν μια γυναίκα έχει κάνει μια επέμβαση και πλέον δεν έχει τα οργανά της, δεν έχει τις ορμόνες της? Η λευκή φυλή, δυστυχώς η λευκή φυλή κάνει οστεοπόρωση, ενώ η μαύρη φυλή δεν κάνει οστεοπόρωση, περίεργος. Γιατί δεν το έχει στο DNA της. Το χαμηλό σωματικό βάρος, όταν οι γυναίκες είναι κάτω από το φυσιολογικό τους βάρος, αυτό επηρεάζει το κόκαλο και το κάνει αδύνατο. Και βέβαια το γύρας. Διότι ναι, μεν κάνουμε το μεγαλύτερο και το γερότερο κόκαλο μέχρι τα 30 μας, από εκεί και πέρα κρατάει η γυναίκα, ειδικά μέχρι την εμμηνόπαυσή της, μια σταθερή αντοχή στο οστό, και από εκεί και πέρα για την επόμενη 15 ετία έχει μια κατακόρυφη απώλεια των οστών, διότι οι ορμόνες της πλέον αρχίζονται και μειώνονται. Αλλά για αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, ούτε για το φύλο μας, ούτε το πότε θα κάνουμε, έχουμε την εμμηνόπαυση, ούτε αν θα είμαστε λευκοί ή μαύροι. Πώς μπορούμε όμως να μεταβάλουμε λίγο τους παράγοντες? Το κάπνισμα είναι, δημιουργεί οστεοπόρωση. Πολύς καφές, το πολύ ινόπνευμα, η καθιστική ζωή. Αυτά είναι παράγοντες που μας οδηγούν στην οστεοπόρωση και μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να τα μεταβάλουμε. Δηλαδή, μην έχουμε την κληρονομικότητα και καπνίζουμε και δύο πακέτα τσιγάρα. Είναι σαν να σου λέει ότι έχει ο πατέρας σου καρκίνο και εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις. Είναι σαν να βάζεις το κεφάλι σου στη λεμιτόμο. Επίσης, να γνωρίζετε ότι και διάφορα νοσήματα συνδέονται με την υγεία του οστού. Για παράδειγμα, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, όπου ο ασθενής αναγκάζεται να παίρνει σπρέι κορτιζόνης προκειμένου να έχει καλή αναπνοή. Η συσσωρευμένη αυτή χορήγηση κορτιζόνης από τα σπρέι επηρεάζουν το οστό. Η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης, που κάποιος έχει ρευματοειδή αθρίτιδα, κάποιος έχει πολλές αλλεργίες, για διάφορα νοσήματα που κάποιος αναγκάζεται να πάρει κορτιζόνη πέραν του τριμήνου. Πρέπει να υπάρχει σαφή οδηγία η οποία λέει
ότι η χορήγηση πάνω από 20 με 25 μιλίγραμμα κορτιζόνης περισσότερο από διμήνου πρέπει ο ασθενής να πάρει προληπτικά και αγωγή για την οστεοπόρωση. Αυτές δεν είναι οι τελευταίες οδηγίες. Η υστερεκτομή. Πολλές γυναίκες οδηγούνται σε υστερεκτομή λόγω καλοήθων ή κακοήθων όγκων. Πάλι και αυτές οι γυναίκες πρέπει να κοιτάξουν την οστική τους υγεία. Ο υπερπαραθυροειδισμός που πάει πακέτο τις περισσότερες φορές και με το θυροειδισμό θα μας αναλύσει ο κ. Αλουμανής. Ο διαβήτης, το ζάχαρο. Και αυτό επηρεάζει την υγεία του οστού. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι ψυχικές νόσοι για τις οποίες χρειαζόμαστε ο ασθενής να πάρει φάρμακα, ψυχοτρόπα, τα οποία όμως και αυτά κατευνάζουν την υγεία του οστού. Την αλλάζουν. Το οστό το κάνουν πιο κοιμισμένο και πιο εύκολα να σπάσει. Και βέβαια και ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, και αυτοί υπάρχει μια ειδική κατηγορία ασθενών οι οποίοι πρέπει να λάβουν προληπτικά θεραπεία για οστεοπόρωση, διότι η χημειοθεραπεία που κάνουν θα τους οδηγήσει στην οστεοπόρωση, παρόλο που θα τους γιατρέψει το κύριο νόσημά τους. Πώς γίνεται η διάγνωση της οστεοπόρωσης? Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή. Είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας. Ένα μικρό δείγμα ήταν αυτό που κάναμε σήμερα με την Πτέρνα, αλλά το κύριο μέσο είναι το μεγάλο μηχάνημα το οποίο διαθέτουν όλα τα διαγνωστικά κέντρα και είναι εξέταση την οποία χορηγεί το ΕΟΠΗ. Αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι τελευταίες οδηγίες για τη διάγνωση οστεοπόρωσης του 2013 λέει ότι μόνο η μέτρηση δεν μας αρκεί. Πρέπει οι ασθενείς να εξεταστεί με έναν άλλον κύκλο εξετάσεων αιματολογικών και ούρων. Για παράδειγμα, είναι λίγο ιατρικό αλλά θα μπορείτε να το καταλάβετε. Έχουμε μία βιταμίνη η οποία λέγεται βιταμίνη D. Η βιταμίνη D παίρνει το ασβέστιο από το στομάχι και το περνάει στο αίμα για να πάει στο κόκαλο. Αν έχουμε έλλειψη της βιταμίνης D, όσο και ασβέστιο να παίρνουμε, αυτό δεν θα πάει εκεί που πρέπει. Τι σου λέει η καινούργια οδηγία? Αν έχεις βιταμίνη D κάτω από το 20, ανεπάρκεια, μην πάρεις καμία θεραπεία για οστεοπόρωση, διότι την πάρεις, δεν την πάρεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μαζί με την εξέταση πρέπει κάποιος να κάνει και μια βιταμίνη D στο αίμα, να δει τι γίνεται. Οπότε εξετάσεις αίματος και ούρων πλέον είναι αναγκαίες για τη σωστή διερεύνηση των εξετάσεων. Πώς αντιμετωπίζεται οστεοπόρωση? Ευτυχώς πλέον έχουμε πολλά μέσα, μεγάλο επιστημονικό προσωπικό το οποίο δουλεύει με μελέτες για την παρούσα φαρμακευτική αγωγή που έχουμε, τα όπλα μας, αλλά και για μελλοντικά φάρμακα. Και πριν τη φαρμακευτική αγωγή, η διατροφή, η άσκηση, η ψυχική υγεία, η σωστή πληροφόρηση, αυτό που κάνουμε τώρα, είναι μέσα τα οποία θα μας οδηγήσουν να προλάβουμε ένα κόκαλο το οποίο μπορεί να σπάσει στο μέλλον. Η βάση κάθε θεραπευτικού σχήματος είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Νόμος. Κάθε άνθρωπος για να ζήσει, να σκεφτεί, να κινηθεί, πρέπει να πάρει περίπου ένα γραμμάριο ασβεστίου και περίπου 800 μονάδες βιταμίνης D. Αν δεν πάρει τόσο, ο οργανισμός, προκειμένου να έχει αυτό το ασβέστιο στο αίμα του, θα το πάρει από τη μεγαλύτερη αποθήκη, η οποία είναι το οστό. Άρα, δεν παίρνουμε ασβέστιο, ο οργανισμός θα πάει να το πάρει από το κόκαλο. Μόνο που, όπως προείπαμε, μετά την ηλικία των 30 ετών δεν μπορεί να το ξαναβάλει πίσω. Άρα είμαστε μείον. Όσον αφορά τα φάρμακα, τα κύρια φάρμακα για την οστεοπόρωση, πριν των βιταμινών που είπαμε, το ασβέστιο και τη βιταμίνη D, υπάρχουν διάφορα. Ορμονική υποκατάσταση, τα διφοσφωνικά, αυτά τα φάρμακα που παίρνουμε μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα. Ένεση, η οποία γίνεται μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το χρόνο. Σκονάκια που τα παίρνουμε κάθε μέρα. Ενέσεις που κάνουμε μία κάθε μέρα για δύο χρόνια. Έχουμε διάφορα. Κάθε φάρμακο είναι και για κάθε διαφορετική περίπτωση. Θέλω να σημειώσω ότι μέχρι πέρυσι, μέσα στα όπλα της θεραπείας οστεοπόρωσης υπήρχε το σπρέι της καλσιτονίνης, το οποίο από πέρυσι πλέον δεν κυκλοφορεί, διότι κρίθηκε ανεπαρκής όσο αφορά τη θεραπεία του. Και όσοι από εσάς τυχαίνετε αγωγής για την οστεοπόρωση με ένα σκονάκι το οποίο το δίνουμε μία φορά κάθε μέρα, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα πλέον όχι επικινδυνότητας αλλά ασάφειας των οδηγιών. Να μιλήσετε με τον γιατρό σας
σε 15 μέρες, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων την άλλη εβδομάδα θα έχει ένα τελικό meeting και θα πει αν τελικά αυτό το φάρμακο θα συνεχίσει να δίνεται στους ασθενείς ή θα αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά. Οπότε, να το προσέξετε αυτό, όσοι παίρνετε αυτό το σκονάκι για την οστεοπόρωση που είναι μία φορά την ημέρα, σε 15 μέρες επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, τον θεράπων, για να δείτε την εξέλιξη του φαρμάκου αυτού. Βέβαια, πριν το φαρμάκο υπάρχει και η διατροφή που θα μας αναλύσει η διαιτολόγος μας, διότι το ασβέστιο δεν βρίσκεται μόνο στις ταμπλέτες που αγοράζουμε το φαρμακείο, αλλά βρίσκεται και γύρω μας. Σαν αρχή θα σας πω μερικά να κρατήσετε και θα αναλύσει αργότερα η διαιτολόγος μας, ότι το σουσάμι, το ταχίνι, τα σίκα, τα πορτοκάλια που έχουμε άφθονα, τα αμύγδαλα, τα κάσιους, το μπρόκολο, η σαρδέλα και ο σολομός είναι προϊόντα τα οποία έχουν αρκετό ασβέστιο. Σε αυτά βέβαια προστίθεται η κύρια πηγή που είναι τα γαλακτομικά προϊόντα. Η άσκηση πάλι είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, διότι μας δυναμώνει το σώμα και από την άλλη μας βοηθάει στην ισορροπία. Γιατί πέφτει κάποιος, διότι έχασε την ισορροπία του. Άρα, αν έχουμε οστεοπόρωση και έχουμε και κακή ισορροπία, είναι ένας κακός λογαριασμός τελικά για μας. Τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να κάνουμε για την οστεοπόρωση, τουλάχιστον να βελτιώσουμε την ισορροπία μας να μην πέσουμε. Εν τέλει, η πρόληψη της αποφυγή της οστεοπόρωσης σημαίνει θεραπεία αυτής και αποφυγή καταγμάτων. Να θυμάστε το εξής, ότι κάθε ασθενής αποτελεί και μία ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν παίρνουμε τα φάρμακα τα οποία παίρνει και η γειτόνισσα ή δεν είναι απαραίτητο, γιατί έχουμε διαφορετικό θέμα οστεοπόρωσης από ό,τι έχει η γειτόνισσα. Και πάντα παίζει ρόλο η σωστή πληροφόρηση και η κατανόηση της νόσου. Θα ήθελα να πω το εξής. Αν πάτε σε έναν γιατρό με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και τη σηκώσει ψηλά και πει «Α, έχεις οστεοπόρωση, πάρε αυτά τα φάρμακα» ή «Δεν έχεις οστεοπόρωση, μην πάρεις φάρμακα, πιστέψτε με, αλλάξτε γιατρό». Η σωστή διερεύνηση και θεραπεία της οστεοπόρωσης ξεκινάει με λεπτομερές ατομικό ιστορικό, πότε γεννήθηκες, αν έτρωγες ασβέστιο, τι προβλήματα υγείας έχεις, τι φάρμακα παίρνεις, από το οικογενειακό ιστορικό για να μαντέψει κάποιος την κληρονομικότητα, από μέτρηση οστικής πυκνότητας, από εξετάσεις αίματος και όταν αυτά συνυπολογιστούν, τότε βγαίνει το πόρισμα αν τελικά αυτός ο ασθενής πρέπει ή δεν πρέπει να πάρει θεραπεία για την οστεοπόρωση. Ο καθηγητής, ευχαριστώ πάρα πολύ, και σε συνέχεια σε αυτό ο καθηγητής ο κύριος Λυρίτης, που είναι στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, που όταν ήμουν εγώ στο ερευνητικό κέντρο στο μεταβολισμό των οστών ήταν και διευθυντής μου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Οστεοπόρωσης προσφέρει στο Δήμο 15 βιβλία τα οποία έχουν τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2013 που ισχύουν για όλη την Ευρώπη σχετικά με τη διερεύνηση και τη διάγνωση οστεοπόρωσης. Τα δίδει στο Δήμο, όπου ο Δήμος έχει την υποχρέωση να τα στείλει στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, καθώς και στους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι αναμειγνύονται με το θέμα της διερεύνησης και της οστεοπόρωσης, ώστε να έχουν στη βιβλιοθήκη τους τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες είναι σφραγισμένες από το Πανεπιστήμιο, όσον αφορά την διάγνωση και τη διερεύνηση της οστεοπόρωσης. Επίσης, θα ευχαριστήσω και μία συντοπίτησά μας από το Βλαχιώτη, την Ελένη Τιμπόκου του Βενέτη, η οποία είναι διευθυντικός στέλεχος σε μια φαρμακευτική εταιρεία με φάρμακα για την οστεοπόρωση, η οποία μας έδωσε τα φυλάδια που έχετε μπροστά σας, τα οποία έχουν αναλυτικές πληροφορίες, να διαβάσετε σπίτι σας με απλά λόγια, το τι είναι οστεοπόρωση, αυτά που έχουμε τώρα δηλαδή, πώς μπορούμε να αποφυλαχτούμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι γίνεται για τη διατροφή μας. Είναι μια περίληψη όλων αυτών που θα πούμε σήμερα. Τους ευχαριστώ και αυτούς όλους πάρα πολύ, όπως και εσάς, παρευρεθείτε και μας ακούτε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αλουμανή, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Στεφανιά, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, εξαιρετικός συνεργάτης και συνάδελφος και τιμά και αυτό στον τόπο του, γιατί την προηγούμενη ήταν από εδώ. Χαίρομαι που βλέπω πάρα πολλούς συντοπίτες. Εγώ δεν είμαι θρέμα, αλλά είμαι γέννημα του τόπου, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας.
Συνήθως όταν μιλάμε για οστά θυμόμαστε έτσι τα μουσεία και τους δεινόσαυρους εκεί στα μουσεία και θεωρούμε ότι ένα κόκαλο είναι κάτι το οποίο είναι μια κάτσα μπέτρινο και δεν έχει καμία δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Τα κόκαλά μας είναι ένας πολύ ζωντανός ιστός και κάθε 10 χρόνια ανανεώνεται πλήρως όλος μας ο σκελετός. Δηλαδή εσείς μετά από 10 χρόνια θα έχετε καινούριο κόκαλο τελείως σε κάθε σημείο του σώματος. Και πώς γίνεται αυτό? Θα δείξω κάτι και μάλλον μπορεί να είναι και από το Δήμο Ευρώτα αυτό που θα δείξω. Βρήκαμε ένα χαλασμένο δρόμο στο Δήμο Ευρώτα, αλλά ξέρω ότι επειδή η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είναι η μεγαλύτερη δυνατή σε όλη την Ελλάδα, αυτό θα φτιαχτεί γρήγορα. Πώς θα φτιαχτεί? Θα έρθουν λοιπόν συγκεκριμένα